σου με κουμάει. Σε ένα καταπράσινο τοπίο δίπλα στη λίμνη της Αγιάς γιορτάστηκε από το Δημοχανείο ο ερχομός της Άνοιξης. Εκατοντάδες χανιωτών να απολαμβάνουν τη σημερινή αργία μια ανάσα από την άδεια πόλη. Μέσα στη φύση φέραμε και τα παιδιά να παίξουν, να το ευχαριστηθούν, να ακούσουμε τη μουσική μας και να περάσουμε και εμείς καλά. Έχουμε ανάγκη περισσότερο όλοι μας αυτόν τον καιρό. Ναι, και μάλιστα πολύ. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και έρχεται ο καιρός που θα περάσουμε πλέον καλά, θα βγούμε πιο πολύ έξω. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Έρχομαι κάθε φορά. Κάθε φορά έρχομαι. Και τώρα λόγω κορονοϊού που είχε κανένα δύο χρόνια, μου φαίνεται κάπως έτσι πιο ανανεωμένη. Θα δούμε τώρα. Θα δείξει. Υποδεχόμαστε ξανά τον κόσμο που βγαίνει, βλέπει την ανάπλαση η οποία έχει γίνει, την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από το τοπικό προεδρείο και τον ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Πετραντονάκη και τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής, σε μια γιορτινή διάθεση, σε μια διάθεση που δείχνει ότι με αισιοδοξία μπαίνουμε στη νέα περίοδο. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο κόσμος έδειξε με τη συμμετοχή του την ανάγκη για διέξοδο από τη δύσκολη καθημερινότητα και για επαναφορά στους ρυθμούς της εποχής πριν από την πανδημία. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχει πολύ ανάγκη και έχουν έρθει και από το Σάββατο ήταν το πάρκο γεμάτο και την Κυριακή και σήμερα πάλι ο κόσμος κατεβαίνει συνέχεια, ροή είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία και συγχαρητήρια και στο Δήμο και στη κοινότητα που το διοργανώνουν και ευχόμαστε και του χρόνου να είναι πάντα τέτοια να έχουμε γιατί το χρειαζόμαστε όλοι μας. Είναι ωραίος ο χώρος, εντάξει, για τα παιδιά έχει τα παιχνίδια, οπότε είναι καλά για όλους. Πρώτη φορά, πάρα πολύ ωραία. Εμείς έχουμε χορέψει ήδη. Φούσκωτα παιχνίδια δίπλα στα πλατάνια απασχόλησαν ευχάριστα τα παιδιά, ενώ τον γιορτινό τόνο έδωσαν παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια. Όλα ωραία. Το χρειάζεται ο κόσμος. Ναι, ναι, το χρειάζεται. Το χρειάζεται μετά από δύο χρόνια. Η Αγιά έχει πολιτιστικό σύλλογο, ενεργό 8 χρόνια τώρα και σε συνεργασία με το Δήμο κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Περιμένουμε τον κόσμο να χαρεί στο πάρκο που είναι φανταστικό με τα πουλιά του, με τα νερά, με όλα αυτά και ο Σύλλογος προσφέρει αυτά που βλέπετε. Το πάρκο της Αγιάς με οργανωμένους χώρους αναψυχής και μονοπάτια που ενώνουν τη λίμνη με μια όαση πρασίνου προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών όλες τις μέρες του χρόνου.